Την καθιέρωση POINT SYSTEM για τους καθυστερούμενους λογαριασμούς προωθεί η ΔΕΗ για τους καταναλωτές με οικονομικά προβλήματα λόγω της κρίσης και της ενεργείας. Ταυτόχρονα, στις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών δεν θα κόβεται το ρεύμα τους χειμερινούς και τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να προστατεύονται από το κρύο και τους κάψονες. Με τη νέα διαδικασία διακανονισμών, οι πελάτε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε κατανέμονται σύμφωνα με πληροφορίε σε έξι κατηγορίε, ανάλογα με τη συνέπειά του στην εξόφληση λογαριασμών το προηγούμενο 12 μήνο. Για κάθε κατηγορία καταναλωτών προβλέπεται επακριβώ ποιε διευκολύνσει θα κάνει η ΔΕΗ, αλλά και τι θα ισχύει στι περιπτώσει τη μη τήρηση του διακανονισμού. Αναλυτικά, οι κατηγορίες τις οποίες κατατάσσονται οι καταναλωτέ είναι συνεπής χωρίς διακανονισμούς, συνεπής επληρωμές και διακανονισμούς, περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους λογαριασμούς ή και μία θέτηση διακανονισμού, πολλαπλή θέτηση διακανονισμών, παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγου χρέους και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή ή και ρευματοκλοπή. Βλέποντας τα τελευταία προβλήματα εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, είτε από των λογαριασμών, είτε για οποιονδήποτε, όχι μόνο για τη ΔΕΗ, έτσι με τα σοβαρότερα, σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν όλοι οι επαγγελματίε περισσότερο, αλλά και οι οικιακοί πελάτε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούμε κατά περίπτωση να του διευκολύνουμε. Είτε κάνοντα κάποιε δόσει, είτε πληρώνοντα ένα μέρο του λογαριασμού, ούτω ώστε να διευκολυνθούμε και εμεί στην επιχείρηση, αλλά και να διευκολύνουμε και του καταναλωτέ. Τελευταία επιχείρηση έκανε ένα βήμα παραπάνω, προσπαθώντας έτσι, προσπάθησε να ομοδοποιήσει τους πελάτες, βάζοντας σε κάποιες κατηγορίες, κωδικοποιώντας δηλαδή αυτούς τους πελάτες, ώστε να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την επικράτεια, η οποία θα είναι περίπου η ίδια. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, έτσι, καθορίζοντας ορισμένες κατηγορίες πελατών, κανόνισε έτσι, το τι, τι, τι ακριβώς διακανονισμοί θα γίνονται. Ακόμα και τότε, όταν φτάσει, ιστορία, φτάσει, δηλαδή ο καταναλωτής να κοπεί λόγω χρέους, προσπαθούμε και τότε, κατά περίπτωση βέβαια, ανάλογα γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, να διευκολύνουμε και τότε τους πελάτες, έστω που πληρώνοντας κάποιο μέρος και διακανονίζοντας το υπόλοιπο. Για τους οικιακούς καταναλωτές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή ήταν απόλυτα συνεπείς το προηγούμενο δεκάμηνο στην εξόφληση των λογαριασμών τους, προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης του ληξιπρόθεσμου λογαριασμού έως και σε τέσσερι διμηνέες δόσεις και ανάλογες κλιμακώσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδική κατηγορία αποτελούν οι πελάτε του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Στι περιπτώσει αυτέ παρέχονται περισσότερε δόσει και χαμηλότερε προκαταβολέ, ενώ προβλέπονται ειδικέ ρυθμίσει για άτομα με μηχανική υποστήριξη. Προβλέψει διακανονισμών υπό προποθέσει υπάρχουν και για τι λοιπέ κατηγορίε πελατών τη ΔΕΗ, όπω επιχειρήσει, δημόσιο, μεγάλε βιομηχανίε που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλή τάση και άλλε.